Γεια σας. Σήμερα θα εξετάσουμε τους σπόρους με ελαττήρια του Quercetum. Το Quercetum ονομάζεται και αλογοβρά εντός εισαγωγικών. Είναι φυτό το οποίο στην αγγλική του ονομασία είναι γνωστό με τον όρο Horsetail Quercetum Spores Elaters, δηλαδή σπόρους με ελαττήρια του Quercetum. Είναι αυτό που βλέπουμε στην κάτω δεξιά εικόνα του μικροσκοπίου ακριβώς τώρα. Μια πορτοκαλί κελίδα στο κυλί κελίδα ή στο κυλί, στο γυλό σπόρο, θα λέγαμε το κυουσέτο, σε μεγέθυνση 40 φορών. Αν πάμε σε μεγέθυνση 100 φορών, το κυουσέτο μου θα εμφανίζεται κάπως έτσι. Όπως το βλέπουμε, είναι μια πορτοκαλί κοιλίδα που περιβάλλεται από ένα τείχομα κυταρικό μαυριδεό, όπως φαίνεται, σε μεγέθυνση 100 φορών. Τα φυτά εκεί σου έτοιμο είναι ολογουρά να παράγονται μικροσκοπικά σφυρικά σπόρια που έχουν τυπικά διάμετρο 50 μικρομέτρων. Εδώ βλέπουμε ένα σπόρο του οποίου εισέτων. Τα σπόρια έχουν 4 ελάσματα, τα οποία εδώ δεν θα πούμε γιατί δεν φαίνονται. Είναι περιτυλιγμένα γύρω-γύρω σφιχτά γύρω από το κεντρικό πυρήνα του κυουσέτου. Τα σπόρα επομένως έχουν 4 ελάσματα, τα οποία είναι εύκαντα δερμάτινα εξαρτήματα που αρχικά τελήγονται γύρω από το κύριο σώμα των σπορίων και τα οποία αναπτύσσουν κατά την ξύρανση ή την αναδίπλωση πάνω στον υγρό αέρα. Δηλαδή, εδώ οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες που περιβάλλοντος, που την ημέρα που έγινε η λήψη του κυουσέτων, η θερμοκρασία ήταν πολύ χαμηλή και υγρή. Η υγρασία ήταν πάνω από 95%. Τα σπόρια έχουν 4 ελάσματα, είπαμε, τα οποία είναι εύκαντα δερμάτινα εξαρτήματα που αρχικά τυρίγουν γύρω από το κύριο σώμα των σπορίων, τα οποία αναπτύσσονται κατά την εξήγηση ή την αναδίπλωση πάνω στον υγρό αέρα. Εάν πιστεύετε ότι οι εκτοξευτήρες βοηθούν στη διασπορά, ο ακριβής μηχανισμός για την κίνηση των σπορίων παραμένει σαφής στη βιβλιογραφία. Σε αυτό το χειρογραφό παρουσιάζουμε τις παρατηρήσεις των περιπάτων και των πηδημάτων των σπόρων και ουσέτων, που είναι τύποι μηχανισμών μετακίνησης των σπορίων σε σύγκριση με τους άλλους σπόρους. Οι βόλτες οδηγούνται από κύκλους εργασίας υγρασία, συγγνώμη, όπου κάθε κύκλος προκαλεί ένα μικρό βήμα σε κάθε τυχαία κατεύθυνση. Το εύρος διασποράς από τον περίπατο είναι περιορισμένο, αλλά ο περίπατος περιέχει τα βασικά βήματα είτε για έξοδο του χώρου του σπόρου, είτε για ένα προσανατολισμό και αναδίπλωση. Τα άλματα εμφανίζονται όταν τα σπόρια ξαφνικά πιέζουν αυτό αφού σφίξουν καλά. Καταλήγουν σε μια πολύ αποτελεσματική διασπορά. Ακόμη και οι σπόροι που πηδούν από το έδαφος μπορούν να πιάσουν και πάλι τον άνεμο, ενώ τα σπόρια που δεν κάνουν άλλο μετά, συγγνώμη, παραμένουν στο έδαφος. Η κατανόηση αυτών των κινήσεων, που καθοδηγούνται αποκλειστικά από τις βιοδιακυμάνσεις υγρασίες, μεταφέρει βιομιμητική έμπνευση για την καμία νέα κατηγορία αυτοκινούμενου αντικειμένου. Στα σπόρια εκιουσέτων, τα ελαττήρια είναι 4 εξαρτήματα που μοιάζουν με κορδέλα, που είναι αποσαρτημένα στα σπόρια. Εδώ οι θερμοκρασίες είναι τόσο χαμηλές που τα ελαττήρια είναι γύρω-γύρω, σαν ποινίο τυλιγμένα γύρω από το εκκλησάτο και λίγο πάνω να φανούν σε μεγέθυνση 100 φορών, να φανούν ότι κάπως ξεχωρίζουν σαν μεμβράνη και εξωτερική γύρω-γύρω από το εκκλησάτο, σαν άλλος. Αυτά τα εξαρτήματα αναπτύσσονται από ένα εξωτερικό σπυροειδές στρώμα του τυχόματος των σπορίων. Κατά την οριμότητα, οι τέσσερις βλήτες αποκολούνται από το εσωτερικό τείχος, εκτός από ένα μόνο σημείο στο σπόρο που είναι συνδεδεμένες και οι τέσσερις βλωρίδες. Υπό συνθήκες υγρασίας, οι έλικες τρέφονται σφιχτά γύρω από το σπόρο, όπως εδώ. Εδώ θα δούμε σε μεγέθυνση 400 φορών το εκκιουσέτο, νάτο, όπου χαρακτηριστικά φαίνονται τα λατήρια του, να είναι γύρω-γύρω περιτυλιγμένα, γύρω-γύρω από τον κεντρικό πυρήνα του κυουσέτου που είναι πορτοκαλής. Όταν οι συνθήκες είναι ξηρές, τα σπόρια δεν κολλάνε πλέον μεταξύ τους και είναι πιο εύκολα διασκοπισμένα. Εκείνη την εποχή οι εκτοξευτήρες ξεδιπλώνουν και εκτείνονται έξω από το σπόρο και θα πιάσουν ρεύματα αέρα.
Το γεγονός ότι επεκτείνονται μόνο όταν οι συνθήκες είναι ξηρές σημαίνει ότι η επιτυχή της εισπράττωσης πυρού είναι η πιο πιθανή. Λεφτά παρουσιάζουν ευρύ φάσμα κινήσεων μια μεγάλη ποικιλία βασικών μηχανισμών. Οι μηχανισμοί διασποράς σπορίων ποικίλουν ευρέως σε φυτά και μύκητες. Ωστόσο, μια κοινή φυσική διαδικασία είναι η γρήγορη εκτόξευση που επιτυγχάνεται με την ξαφνική ρήξη του υλικού. Για παράδειγμα, η διασπράττωση σπορίων στο μύκητα στηρίζεται στην ξαφνική ρήξη της διασταύρωσης μεταξύ του σπόρου και του μύσκου του μετά τη συμπίκνωση ενός σταγονιδίου ύδατος ή μετά τη ρήξη του μολυσμένου με ρευστό μύσκου υπό οσμωτική καταπώνηση. Σε ευρεία σφάγνου, οι κάψουλες που έχουν σπόροι διασπώνται όταν η τάση ξύνωσης είναι υπερβολικά μεγάλη, πράγμα που αποβάλλει ένα πίδακα σπορίων. Αυτές οι κινήσεις μπορούν επίσης να συγκριθούν με την εκρητική διασπορά των σπόρων. Στις στέρες, η ξαφνική κατάρρευση του νερού σπηλαίωση στον έφκα με το βραχίον του σποράγιου εκτινάζει τα σπόρια. Όπως και οι φτέρες, τα οικισότομα είναι ένα πολύ αρχαίο φυτό με ισχυρές προσαρμογές. Οι σπόροι τους παρουσιάζονται τέσσερα εξαρτήματα που ανταποκρίνονται στις δοκιμάσεις υγρασίας. Λόγω υγρασίας εδώ στην μεγέθυνση που κάνουμε εδώ 400 φορές, το οικισότομα, το σπόριο οικισότομα έχει τους τέσσερις σωπαρχίες, τους τέσσερις αλλάσματά του, γύρω-γύρω σφιχτά ενδεμένα σχεδόν πάνε να χαλαρώσουν γύρω από το κεντρικό σώμα του οικισέτου. Η λειτουργία του ελάσματος είναι να αυξήσει τη διασπορά επειδή τορθεί τα σπόρια και αυξάνει την αεροδυναμική αντίσταση στον άνεμο. Συνδύθεση με άλλους τύπους σπορίων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η διασπορά δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε ρήξη του υλικού. Υγροσκοπική απόκριση. Για να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς μετακίνησης και διασποράς των σπόρων οικισέτων, πραγματοποίησαμε μια λεπτομερή μικροσκοπική μελέτη του σχήματος των σπόρων υπό διάφορες συνθήκες υγρασίας. Παρατηρήσαμε ότι τα εξαρτήματα αλλάζουν σαφώς στο σχήματος. Σε υψηλά επίπεδα υγρασίας, τα λατέρια σπείρονται γύρω από το σφαιρικό σώμα, όπως σημαίνει εδώ. Στην υγρασία μικρότερα από το 85% τα εξαρτήματα αρχίζουν να εκτελήσουν το. Όπως εδώ να ανέβει η θερμοκρασία και η υγρασία να χαμηλώσει, οπότε αρχίζουν αυτά να εκτελήσονται, όπως βλέπουμε και στο μικροσκόπιο, σε μεγέθυνση 400 φορών. Στην υγρασία μικρότερη από 75% τα εξαρτήματα αρχίζουν να εκτελήσουν και γίνονται ευθεία περίπου στο 50% της σχετικής υγρασίας. Ratio hydration. Οπότε αυτά επεκτείνονται πλήρως. Σε περισσότερο από 50% ratio hydration, σχετικής υγρασίας δηλαδή, τα ποινία δηλαδή, τα ελάσματα ανακλώνουν και το μέγιστο άνοιγμα των σπορίων λατώνεται ελαφρώς. Αυτές οι αλλαγές είναι πλήρως αναστρέψιμες και μόνο σε ελαφρά η στέρηση παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκε η υγρασία, υποδηλώνοντας ότι το σχήμα των σπορίων αντανακλά την τρέχουσα υγρασία. Οι διακυμάνσεις της υγρασίας που προκαλούν αλλαγές στο σχήμα του ελάτη είναι τυπικές στον οικότοπο οικισότομο, όπου η υγρασία είναι υψηλή αλλά μπορεί να μειώνεται περιοδικά λόγω έκθεσης στο αέρα ή στον ήλιο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η μεταβολή της καμπυλότητας των εξαρτημάτων μπορεί να γίνει κατανοητή στη δομική αποδομική άποψη, καθώς τα ελαττήρια έχουν δομή δύο στρώσεων. Το εσωτερικό στρώμα αποτελείται από ομικά πυκνά δεμή και μικροϊνίδια κυταρίνης, παρόμοια με εκείνα των ανώτερων κυταρικών τυχωμάτων των φυτών. Ενώ το εξωτερικό στρώμα είναι λιγότερο πυκνό. Αυτά εδώ δεν φαίνονται στο μικροσκοπείο μας. Τα λατέρια ακριβώς, επακριβώς. Γιατί έχουν διπλή, σαν διμεταλλικά ελάσματα. Από αυτή την δομή μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι το εξωτερικό στρώμα είναι εξαιρετικά πορώδες στο νερό και μεταβολές του όγκου με διακυμάνσεις της υγρασίας. Η αλλαγή διαφορικού όγκου ενός στρώματος σε σχέση με την άλλη είναι υπεύθυνη για τις σημαντικές αλλαγές καμπυλότητας. Κάτι ανάλογο που συμβαίνει με την θερμοκρασία όταν μεταβάλλεται σε ένα διμεταλλικό έλασμα, όταν υφίσταται αυτό θέρμανση. Και είναι η μία πλευρά του ελάσματος είναι από ένα υλικό και η άλλη είναι από άλλο μέταλλο. Οπότε υπάρχει το φαινόμενο της κάμψης του διμεταλλικού ελάσματος, από ό,τι γνωρίζουμε και από την θερμότητα. Έτσι, οι ελάτες ή οι ελάσματα είναι ένα παράδειγμα φυσικού υπομορφώματος. Τέτοια υπομορφώματα περιλαμβάνουν ορισμένους τύπους σπόρων. Οι εκτοξευτήρες μπορούν να ανοίγουν περιοδικά σε απόκριση σε επαναλαμβανόμενους κύκλους υγρασίας. Δηλαδή, σε κάθε κύκλο υγρασίας, η τίναξη και η συσπήρωση
διαδοχικά φαινόμενα. Η θέση του κέντρου της μάζας κυμαίνεται, αλλά δεν επιστρέφει στη θέση στο τέλος του κύκλου. Ως αποτέλεσμα, ο σπόρος περπατάει σε τυχές κατευθύνσεις. Το εύρος των βημάτων αυτών των περιπάτων είναι μεταβλητό, random walk, καθώς ο σπόρος μπορεί να παραμείνει στην ίδια θέση για πολλούς κύκλους πριν βιώσει ένα μεγάλο βήμα, αλλά με ένα καθορισμένο μέσο όρο. Εμείς ερμηνεύουμε αυτά τα τυχαία βήματα για να είναι συνέπεια ότι είναι συνέπεια της τριβής με το έδαφος. Πιο συγκεκριμένα, η κινητική τριβή σε αντίθεση με τη στατική τριβή συμβαίνει κατά του κύκλου ανοίγματο και κλεισίματο, όταν τα ελαττήρια ελάτερ μετατοπίζονται στο έδαφο. Η κινητική τριβή δημιουργεί μη αναστρέψιμε αλλαγέ, επειδή μετατοπίζει τη θέση τη στατική επαφή. Αυτέ οι επαναλαμβανόμενε μετατοπίσει προκαλούνται βήματα. Η μεταβλητότητα στον προσανατολισμό των βημάτων αποδίδεται στι μεταβολέ των σημείων επαφή αυτού του περίπλοκου τετράποδου κατά του κύκλου ανοίγματο κλεισίματο. Εδώ μας φάνηκε ότι μετακινήθηκε λίγο, αλλά δεν μετακινήθηκε, δεν είναι ζωντανό το δείγμα. Απλώς μετακινήθηκε περιστροφικά η κάμερα για πάνω στο μικροσκόπιο και φαίνεται σαν να μετακινείται το εγκυρισσέτη μου. Και εδώ θα δούμε στη μεγέθυνση χιλίων φορών. Μεγέθυνση χιλίων φορών. Δεν φαίνεται καλά. Σε μεγέθυνση χιλίων φορών. Δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, μέχρι εδώ θα πάμε μια χαρά. Αυτά για τους πόρους του εκκλησέτων και τα ελάσματά του. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ας τα πάνε καλά στην υγεία σας. Γεια σας.